Με φαίνεται θα κάνω σειρά βιντεών με τίτλο «Ξεφτιλίζοντας πασίγνωστες σοφές προχειροφρασούλες». Έλεος λίγο, μας έχετε φλωμώσει το σκατό. Θέλει βέβαια λίγο δουλειά ο τίτλος. Χαίρετε, Αλάνια. Υποθέτω όλοι έχουμε ακούσει αυτή την αμπελοσοφία της ψωλής που λέει «Μην συγκρίνεις την νυν σου με τις πρώην σου». Ή αντίστοιχα, μην συγκρίνεις τον νυν σου με τους πρώην σου, σε περίπτωση που είσαι γυναίκα. Οι γκέι. Εν τω μεταξύ, κάτι τέτοιες μαλακισμένες κουραδοσοφίες με ξενερώνουν, διότι εδώ συγκρίνεις την ίον με τη λάκτα και δεν θα συγκρίνεις την νυν με την πρώην. Κι ούτε είναι λογικό το να κάνεις τον άλλον που έχει την φυσιολογικότατη συμπεριφορά και αντίδραση του να συγκρίνει να νιώθει άβολα ή ότι κάνει κάτι ανήθικο ή ότι είναι πολύ ρηχός. Και καλά επειδή συγκρίνει, διότι και εσύ συγκρίνεις. Είναι απόλυτα λογικό να θέλεις ο νυν ή η νυν να είναι τουλάχιστον ισάξια, αν όχι ανώτερη από τις πρώην. Διότι δεν θέλεις η σεξουαλική σου ζωή να έχει καθοδική πορεία. Σεξουαλική ζωή είναι, όχι η οικονομία της Ελλάδας. Μάλιστα, είναι απόλυτα φυσιολογικό να θέλεις η νυν ή ο νυν σου. Παρένθεση, για να μην σας πρίζω τα μουνόμπαλα με τα ο και τα ή, να ξέρετε, είναι unisex το βίντεο. Ό,τι λέω, σε ό,τι φίλο και αν το λέω, ισχύει και για το άλλο φίλο. Κλείνει η παρένθεση. Είναι απόλυτα λογικό να θέλεις η νυν σου να είναι ισάξια, αν όχι με την ανώτερη πρώην σου, τουλάχιστον με τον μέσο όρο των πρώην σου. Αλλιώς, αν δεν είναι ανώτερη από το μέσο όρο τουλάχιστον των πρώην σου, κατά τη διάρκεια της σχέσης διαρκώς θα σκέφτεσαι: «Πω πω μαλάκα, παίζει να μπορώ να βρω τόσο καλύτερο μουνί που έπρεπε να είχα αρχίσει το ψάξιμο από χθες». Επίσης, όταν μιλάω για σύγκριση ανάμεσα σε νυν και πρώην, μιλάω για σφαιρική σύγκριση γενικά, όχι μόνο εμφάνιση. Και ανεξάρτητα και από το τι σκαλώματα έχουμε σαν άνθρωποι και τι πιστεύουμε ότι μας δίνει αξία και ποιος είναι ο λόγος που είναι μαζί μας, το τέρι μας. Δηλαδή, εσύ, κοπελιά που βλέπεις το βίντεο, μη σκεφτείς: «Α, άρα σύμφωνα με αυτά που λέει ο τύπος με το μεγάλο κεφάλι, η σχέση μου είναι καταδικασμένη. Η πρώην του είχε μεγαλύτερα βυζιά». Καταρχήν, σταμάτα να έχεις βυζεμονή. Άλλωστε, πλέον στη μόδα είναι ο κόλος και όχι τα βυζιά. Γενικότερα, κοιτάμε και άλλα πράγματα εκτός από φάτσα, βυζί και κόλο. Και όχι, δεν μιλάω για χαρακτήρα, μιλάω για εξωτερική εμφάνιση, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά εκτός αυτού, αν ο γκόμενός σου είναι σοβαρός άνθρωπος, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν σε βλέπει απλά σαν ένα ζευγάρι βυζιά που απλά τυχαίνει να είναι μικρότερο από το προηγούμενο ζευγάρι βυζιά. Όχι, σε βλέπει σαν έναν ολόκληρο άνθρωπο και από πλευράς εμφάνισης και από πλευράς χαρακτήρα, και το αν του αρέσει το ξέρει εκείνος, όχι εσύ. Διότι εκείνος ξέρει τι ψάχνει σε μια κοπέλα και το μέγεθος των βυζιών ίσως είναι παραπάνω δικό σου σκάλωμα παρά δικό του. Επίσης, αυτό που είπα για τις γυναίκες και το μέγεθος των βυζιών ισχύει και για τους άντρες και το μέγεθος των ψωλών. Αλλά άλλο παπά Ευαγγέλιο. Το bottom line, παύλα, ηθικό δίδαγμα του βιντεού είναι το ότι συγκρίνουμε και πρέπει να συγκρίνουμε, ούτως ώστε να μην μπλέκουμε με πολύ κατώτερα άτομα από αυτά που μπορούμε να μπλέξουμε. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι μόνιμο όπως π.χ. είναι ο γάμος. Και ξέρω ότι μερικοί μόλις τώρα συνειδητοποίησαν ότι καθ' όλη τη διάρκεια του βιντεού φτύνω αλήθειες. Επίσης, παρόλο που είπαμε ότι είναι φυσιολογικό να κρίνεις το τέρι σου με τους πρώην σου ή τις πρώην σου, δεν μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου με τους ή τις πρώην του, διότι δεν ξέρεις σε ποια στοιχεία όντως δίνει βάση και ποια στοιχεία ουσιαστικά κρίνουν το πόσο άξιος είσαι για το τέρι σου. Και όχι, αν ρωτήσεις το τέρι σου περί αυτού, δεν θα είναι ειλικρινής, διότι ντρέπεται, και ούτε οφείλει να είναι ειλικρινής, διότι ούτε εσύ είσαι. Αυτό είναι το θέμα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε, να γαμάτε πάντα με καπότα και όπως κατάλαβες, ήμουν τόσο κοντά στην κάμερα και την είχα στημένη έτσι για να πετύχει και το αστείο με το μεγάλο κεφάλι. Γεια σας. Από πότε έχουν τα αστεία κεφάλι? Άραγε, όταν κοιτάω κοντά την κάμερα έτσι αληθωρίζω. Θα δώσω το μοντάζ. Το bottom line παύλα... Το bottom line. Το bottom line παύμα... Παύμα. Τι παύμα ρε μαλάκα. Το bottom line παύμα... Παύμα ρε μαλάκα πάλι. Θέλω format.